μαθηταί μόνοι του Σοφίου στη μέση τη Δύση τη Γαλιλαία παλεύουν με την επιθυμία. Άγρια νεμοθύελα σηκώνει με δόρια κύματα που συγκαράσουν το Θείο. Οι ώρες τη νύχτα προχωρούν με αγωνία, αλλά ο άνεμος δεν θέλει να το πάσει και το πλοίο από ώρα σε ώρα κινδυνεύει να βουλιάσει. Αυτές οι οριακές στιγμές των μαθητών μας δίνουν σήμερα την αφορμή να δούμε ότι η ζωή μας είναι να ξύνει γεμάτα τρικυμίες και ότι θα πρέπει να έχουμε διαρκώς προσφυλωμένο το πνεύμα στον Κύριο. Ένα ταξίδι είναι η ζωή μας, ένα ταξίδι όχι από την έρημο της Καλλιέας του Καπερναού, αλλά από την γη των ουρανών. Ένα ταξίδι που κάνουμε όλοι οι άνθρωποι. Ταξίδι χωρίς επιστροφή, ταξίδι ζωής και θανάτου, διότι από αυτού εξαρτάται η σωτηρία της ψυχής μας. Δεν είναι ταξίδι ένα ψυχή, αλλά ταξίδι σωτηρίας. Ένα διάδιο είναι η ύπαρξή μας ολόκληρη μέσα στο πέλαγος των δοκιμασιών για την αντιπέρα όχθη της άλλης ζωής. Δεν είναι πάντα όμορφες και γιόγουστες ημέρες ταξιδιού μας αυτού. Συχνά μένουμε μόνοι μας μέσα στο σκοτάδι της νύχτας και παλεύουμε μέσα στην θάλασσα με τα ορμητικά κύματα που θέλουν να μας καταποτίσουν. Οι άνεμοι ενάντι, τα προβλήματα μέτρητα, η υπομονή μας ελάχιστη, προβλήματα τόσο μεγάλα που αισθανόμαστε τα πελώρια κύματα να παίρνουν με ορμή κατά πάνω μας, να συνταράσουν τη ζωή μας. Προβλήματα στο σπίτι, στη δουλειά, στη συνεργασία μας, αδικίες, ασθένειες, αδέσοδα, μας αναστατώνουν, αλλά και αμαρτίες πολλές που μας διαλύουν ψυχικά, μας κάνουν να χάσουμε την ελπίδα μας και την συγκρεμία μας. Όπως λέγει ο Ιερός που μας επιτρέπει ο Θεός την χειμωνιά στη ζωή μας και την τρικυμία, ώστε να μην έχουμε πλέον καμιά ανθρώπινη προσδοκία, χανόμαστε, φωνάζουμε και νομίζουμε πως δεν υπάρχει κανείς μας ακούσει. Οι ώρες της νύχτας προχωρούν, αλλά ο άνεμος δεν θέλει να κοπάσει. Μάλλον παίζει με εμάς ένα σταμάτο παιχνίδι με την αντοχή μας και το πλοίο της ζωής μας αισθανόμαστε πως από ώρα σε ώρα πάει να βουλιάξει. Μας πολεμάει η σοβαρέλα ο διάβολος με μύρτιους τόσους λογισμούς. Σε ξέχασε ο Θεός, σε εγκατέλειψε. Κάθηκε πλέον, δεν έχεις καμιά ελπίδα. Πειρασμή που είναι η σατανική. Λοιπόν, χανόμαστε σε αυτό λοιπόν το ταξίδι της ζωής μας για την αντιπέρα όχθη του ουρανού κάνουμε ένα τραγικό λάθος. Νομίζουμε ότι πορευόμαστε μόνοι, μόνοι και έρημοι μέσα στη νύχτα του στο σκοτάδι. Τα κύματα του Πανθάντος μας λέει σχετικά ο Ιερός Χρυσόστομος, επειδή εξασθενεί η πίστη μας, μας αφήνει και η χάρη του Θεού να καταποντιζόμαστε. Αναστανωνόμαστε, φοβόμαστε, καυγάζουμε. Όπως και οι μαθητές που νόμιζαν πως ο Κύριος αδιαφορούσε για αυτούς, ενώ εκείνος ήταν επάνω στο βουνό και προσευχόταν και στις δικές μας θαλασσοταραχές το ίδιο κάνει, προσεύχεται στον ουρανό ο Πατέρα του για μας. Έρχονται δίπλα μας και περπατάει πάνω στα κύματα. Εμείς όμως νομίζουμε, όπως οι μαθητές, ότι βλέπουμε φαντάσματα και προσθέτουμε και άλλες δοκιμασίες ανύπαρκτες πάνω στις πραγματικές. Αλλά όταν πλησιάσει ακόμη περισσότερο ο Χριστός στο πλοιάριο της ζωής μας, περιπατώντας επάνω από τα κύματα των δοκιμασιών μας, τότε καταλαβαίνουμε ότι είναι δίπλα μας και έρχεται να σταματήσει την τρικυμία και πολύ περισσότερο να μας βοηθήσει να συνεχίσουμε το ταξίδι μας προς τον ουρανό για να μας σώσει. Είναι δίπλα μας όχι μόνο ως εξουσιαστής της φύσεως, αλλά και ως κυβερνήτης της ζωής μας. Λέγει σε εμάς που δηλιάζουμε, μη φοβάσαι, είμαι μαζί σου, διότι γνωρίζει τις δυσκολίες μας, ακούει τις προσευχές μας. Ας μη τα χάνουμε λοιπόν. Ο Κύριος δεν επιτρέπει πειρασμούς που δεν αντέχουμε και μας φωνάζει μέσα στην ανεμοθύελα
Εγώ είμαι, μη φοβάσαι. Θα έρθει σε λίγο το πλοιάριο της ζωής μας και θα κοπάσει ο άνεμος. Αδελφοί, όσο ο Πέτρος το σημερινό ιερό Ευαγγέλιο κοίταζε στα μάτια των Κύριων, προχωρούσε σταθερά και κίνασε πάνω στα κύματα. Και όταν όμως έστρεψε το βλέμμα του στο πελώριο κύματα, τρομοκρατήθηκε και άρχισε να κατοποτίζεται. Ας μάθουμε λοιπόν και εμείς να έχουμε το βλέμμα διαρκώς στο δικό του βλέμμα. Οι σκέψεις μας και η καρδιά μας με εμπιστοσύνη και ελπίδα στον οδηγό της πίστεως και της ζωής μας, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Σε Αυτός ας κραυγάσει καθένα μας, Κύριε σώσον με, και ο Κύριος θα πιάνει αμέσως το χέρι μας, θα καταστηγάζει την τρικυμία και θα μας σώζει. Αμήν. Με τα πόδια μου.